βαθιά του πόντου απ' την αθάνατη φωνή. Και τη φωνή την άκουσε η σεβαστή μητέρα. Άλγος πικρό κυρίεψε την καρδιά της και απ' τα θεία μαλλιά ξέσκισε με τα χέρια της το κρύδεμνο και μαύρο κάλυμα έριξε στους ώμους και ως αγεράκι όρμησε σε γη και θάλασσα γυρεύοντάς τη. Περιπλανιότανε στη γη 9 ημέρες στα χέρια της κρατώντας δράδες αναμένες. Αλλά σαν έφτασε τη 10η ημέρα η φωτοφόρα ιός, η Εκάτη την συνάντησε κρατώντας φως στα χέρια. Κι άγγελμα φέρνοντας της μίλησε και είπε: «Σεβαστή Δήμητρα, λαμπρόδωρη, σύ η οριμάστρια των καρπών, ποιος απ' τους ουρανίους θεούς και απ' τους θνητούς ανθρώπους την Περσεφόνη άρπαξε και ράησε την καρδιά σου?» Γοργά μαζί της έτρεξε και φτάσανε στον ήλιο. Μπροστά στους ύπους στάθηκαν και η πάνσεπτη θεά τον ρώτησε: «Ήλιε, σεβάσου εμένα τη θεά. Αν κάποτε εγώ με λόγο ή με έργο επράεινα την καρδιά και την ψυχή σου, την κόρη αυτή την γέννησα γλυκό φιντάνι με θωριά καμαρωτή. Άκουσα στον παντέρι μου εθέρα τη γοερή κραυγή της, σαν να την εξανάγκαζαν, αλλά όμως με τα μάτια μου δεν είδα. Όμως εσύ τον πόντο και όλη τη στεριά και τον εθέρα από ψηλά με τις λαχτίδες που υποπτεύεις, πες μου στα αλήθεια αν κάπου έχεις δει το προσφυλές μου τέκνο, που κάποιος μακριά μου αθέλητά της άρπαξε και πάει, κάποιος απ' τους θεούς ή απ' τους θνητούς ανθρώπους?»